Σήμερα είχαμε την έκτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα, τα οποία στο σύνολο ήταν 31, είναι η έγκριση δαπανών για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, τα οποία αφορούν τον προϋπολογισμό που έχει κάνει η ΠΕ Φλόρινας για όλη τη χρονιά, για όλες τις εκδηλώσεις που θα έχει. Ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό ήταν η έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΕ Κοζάνης για τις εκδηλώσεις της Κοζανίδης Αποκριάς. Επίσης, η έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ για εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 2024-2028, που αυτό γίνεται νωρίς φέτος και όχι όπως την προηγούμενη φορά στο τέλος της θητείας. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι η ανάκληση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας και η νέου έγκριση της δημοπράτησης και έγκριση όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης κατολισθήσεων στο δρόμο Βελβεντού Καταφύγη. Και αυτό διότι κάναμε ανάκληση της απόφασης, τα χρήματα που είχαμε βάλει από τον τοπικό πόρο καταφέραμε ύστερα από ενέργειες του κ. Μανατίδη να μας έρθουν από το Υπουργείο. Έτσι θα πληρωθεί η συντήρηση και αποκατάσταση από χρήματα που μας στάλθηκαν και τα χρήματα στον πόρο θα ξαναγυρίσουν. Αυτά επιγραμματικά ήταν μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία πέρσι η Περιφερειακή Επιτροπή σε αυτή τη συνεδρίασή της. Τα κριτήρια τα οποία, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει άριστη συνεργασία και με το Δήμο. Έχουμε πάρει τις τεχνικές μελέτες των προηγούμενων ετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οπότε τα κριτήρια υπάρχουν από τις προηγούμενες χρονιές που θα δοθεί. Και ο τρόπος που θα δοθεί είναι όχι σε χρήματα, δεν παίρνουν ποτέ χρήματα σε λόγια. Είναι σε υλικό το οποίο υπάρχει μέσα στην εισήγηση, συγκεκριμένα είναι τα κυχιά και τα κρασιά, τα οποία θα πηγαίνουν στον κάθε φανό αυτά που τον αντιστοιχούν. Ο λόγος που καταλήξαμε σε αυτή τη σημαντική απόφαση είναι ένας. Είναι ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο πολιτιστικό δρόμενο της περιφέρειάς μας. Ένα δρόμενο το οποίο έρχονται για να το δούνε άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Διαρκεί 17 μέρες και βοηθάει στην τοπική οικονομία. Δηλαδή αφήνει το αποτύπωμά του. Γι' αυτό είναι και ο λόγος ο οποίος πήραμε αυτή την απόφαση να συνδράμουμε περισσότερο. Γιατί πιστεύουμε ότι το αποτύπωμα που θα αφήσει στην τοπική κοινωνία και στην τοπική αγορά θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη έχει περάσει για τις αποκρίσεις των Γρεβενών, της Ορδέας, για όλες τις περιοχές. Περνάει εντάξει κάτι αντίστοιχο, αναλόγως πάντα με τα κριτήρια που υπάρχουν, αναλόγως στη δυναμική της κάθε περιοχής.